Μόλις ξεκίνησε η πιο ωραία ώρα της ημέρας. Είναι η ώρα που τα δώρα, τα πολλά μετρητά, τα ταξίδια και το γέλιο είναι στο πρόγραμμα. Το πιο μεγάλο μπαζάρι ξεκινάει αμέσως τώρα. Κάνουμε θόρυβο, χαμογελάμε και υποδεχόμαστε τον άνθρωπο που έρχεται από τον πλανήτη Δώσε, τον Ηλία Βρετό. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλησπέρα και σε εσάς! Καλώς ήρθατε στο πιο μεγάλο μπαζάρι! Σας νιώθω πάρα πολύ δυνατού σήμερα, πάρα πολύ όμως. Έχουμε κέφι! Έχουμε όρεξη! Νιώθουμε τυχεροί! Δεν φαντάζεστε τι έχω να δώσω σήμερα σε όλους εσάς. Τι ωραίες μεταμφιέσεις, περούκες, καπέλα, πομπον. Έχει γίνει ένας χαμός και σήμερα. Θέλω να καλησπερίσω για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξέρετε ποια θέλω να καλησπερίσω, αλλά θα το πούμε όλοι μαζί. Για πάμε! Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Ηλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε και σήμερα. Και να σου πω κάτι καλό για τον ντύσιμο σου σήμερα ή ξέρεις ήδη πόσο στυλάτος είσαι? Όχι, 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 όχι. Ναι. Σε παρακαλώ. Θέλω να το ακούσω με τη φωνή σου, σε παρακαλώ. Ηλία, σήμερα παίρνεις άριστα 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ για την υποδοχή. Θέλω να σου πω ότι πολλοί φίλοι μας θα παίξουν και σήμερα για πάρα πολλά και δυνατά δώρα. Και ξεκινάμε με έναν θρίαμβο. Άρα καλείς τον πρώτο παίκτη. Ποιος θέλει να κάνει μπαζάρι μαζί μου? Φρόσο, έλα να παίξουμε. Καλώς την, πόσο χρώμα. Είσαι υπέροχη, Φρόσο. Ευχαριστώ. Και εσύ. Τι στυλ είναι αυτό? Κολάν, μπλουζάκι, καπέλο, όλο αυτό το πούπουλο. Από πού μας έρχεσαι? Από τον πλανήτη Χάπη σίγουρα, έτσι όπως είσαι, αλλά από ποια περιοχή? Από Ταύρο. Από Ταύρο. Με τι ασχολείσαι? Τους αλλάζω τα φώτα. Όμως. Σε πάροχο ενέργειας. Μήπως είδες να μας αλλάξει τα φώτα και στο παιχνίδι? Ναι, αυτό ναι! Αυτό πρέπει να κάνεις, Φρόσο! Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να κερδίσεις το δώρο για το οποίο θα παίξεις. Ξέρεις γιατί θα παίξεις? Πού να ξέρεις? Θες να δεις όμως? Ναι, θέλω να δω, εννοείται. Εσείς θέλετε να δείτε? Ναι! Κουρτίνα νούμερο 1, Ελένη, άνοιξε τη! Το δώρο που διεκδικείς είναι μία τηλεόραση LG LED 55 ιντσών για να βλέπεις και εκεί το πιο μεγάλο παζάρι. Παρακολουθείς σε ανάλυση 4K και απολαμβάνεις μία εμπειρία προβολής όπως ακριβώς και στον κινηματογράφο. Ένα δώρο αξίας 569 ευρώ. Για να βλέπω το παζάρι! Έχω βάλει ένα τσιπάκι σε αυτή την τηλεόραση, έτσι και την κερδίσεις και βάλεις άλλο κανάλι εκτός από Α. Αχ, την έβαψες, τα βλέπω όλα, να ξέρεις. Όχι, ποτέ ζωή. Μόνο εμάς τα βλέπεις. Μόνο. Λοιπόν, θέλω να θριαμβεύσεις σε αυτό το παιχνίδι γιατί θα παίξουμε θρίαμβο! Τσουλήθρα, πολύχρωμο ζαράκι που θα έρθει ευθύς αμέσως λίγο πιο κοντά σου. Θα ρίχνεις το ζάρι στην τσουλήθρα. Θα τυχαίνεις κάθε φορά και από ένα χρώμα. Ό,τι τυχαίνεις, η Ελένη μας θα το αφαιρεί από την υπέροχη κατασκευή που βλέπεις μπροστά σου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι το πράσινο μαξιλάρι με τη λέξη θρίαμβος να φτάσει στη βάση της κατασκευής. Εάν το κάνεις αυτό, θα έχεις κερδίσει το μεγάλο δώρο. Ζόγκ, σε αυτό το παιχνίδι θεωρείται εάν πετύχεις με το ζάρι χρώμα που δεν υπάρχει πάνω στην κατασκευή. Αν τύχεις ζόγκ, αποχωρείς αυτόματα. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Γεννήθηκα έτοιμη. Πολύ δυνατή τη βλέπω τη Φρόσο. Το ζάρι στο χέρι σου και στο δώσα με αυτόν τον τρόπο για να δεις μπροστά ένα αστεράκι. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να τύχεις. Είναι το μπαλαντέρ. Αν τύχεις το αστεράκι, το κάνεις ό,τι χρώμα θες και διώχνεις όποιο μαξιλάρι θέλεις. Μόλις φεύγει το χέρι μου από την κατασκευή, μπορείς να ρίχνεις όσο το έχω έτσι απαγορεύεται. Εντάξει. Κατανοητό. Καλό ξεκίνημα, Φρόσο. Ρίχτω. Μπλε. Μαξιλαροπόλεμο παίζει η Ελένη, τα καταστρέφει τα μαξιλάρια. Μπράβο, Ελένη. Πάμε. Πάμε για το δεύτερο. Πάμε.
Δεν θέλουμε μπλε, για να μην φύγουν τα μπλε νωρίς από το παιχνίδι. Θέλουμε κίτρινο ή κόκκινο. Ρίχτω. Κόκκινο! Έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Ιδανικά, θέλουμε και ένα κιτρινάκι τώρα. Δώσ' του. Μπλε! Έφυγε και το μπλε. Έχουμε δύο κίτρινα μαξιλάρια, ένα κόκκινο και κανένα μπλε. Αυτό σημαίνει ότι εάν ξανατύχεις μπλε, αποχωρείς από το παιχνίδι και δεν θέλω να σε διώξω με τίποτα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μην φύγεις με άδεια χέρια. €150 είναι δικά σου, εάν αποχωρήσεις αυτή τη στιγμή. Αλλιώς συνεχίζεις για μία ίσως μεγαλύτερη αντιπρόταση, αν δεν φύγεις από το παιχνίδι. Θα ρισκάρω. Είσαι σίγουρη? Θα παίξω. Θα παίξει. Τα €150 τα παίρνω πίσω. Τόσα πούπουλα, ένα κίτρινο δεν θα βγάλω? Έχω μαδίσει όλο το πλατό. Έλατε. Είσαι έτοιμη για το κίτρινο? Και κόκκινο μας κάνει. Δεν θέλουμε μπλε. Δεν θέλουμε να φύγεις. Ρίχτω. Ναι! Πρέπει να βάλω λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Δεν νομίζετε? Σας αρέσει να δίνω λεφτά, τρελαίνεστε. €200 για σένα. Αν σταματήσεις τώρα, μπορείς να τύχεις κίτρινο, μπορείς να τύχεις κόκκινο. Εάν τύχεις μπλε, αποχωρείς. Εάν ρίξεις άλλη μία όμως και τύχεις κίτρινο ή κόκκινο, μπορεί να πρέπει να βάλω πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν ξέρω. Άλλη μία θα παίξω. Είσαι σίγουρη? Είμαι. Θα παίξει. Φέρε μου πίσω τα €200. Περίμενε, Φρόσο. Ζήγησε καλά τη ζαριά σου, γιατί είναι κρίσιμη. Εάν τύχεις κίτρινο, κόκκινο ή αστεράκι, έχεις φτάσει ένα μαξιλαράκι πριν την τηλεόραση, ένα μαξιλαράκι πριν το θρίαμβο. Δώστε ενέργεια, δώστε παλμό, δώστε το Φρόσο. Ναι! Μπράβο, 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 μπράβο. Ελένη μου, εκτόξευσέ το κίτρινο. Μπράβο, κορίτσι μου. Κι εγώ. €250 για να σταματήσεις, Ρώσο. Έχει μείνει ένα κόκκινο μαξιλαράκι. Εάν τύχεις κόκκινο, τα πήρες όλα και έφυγες. Εάν φύγεις τώρα, φεύγεις με €250. Εάν τύχεις κίτρινο ή μπλε, φεύγεις με το απόλυτο τίποτα. Όχι. Τα λεφτά. Είσαι σίγουρη? Υπάρχει και το αστεράκι στο ζάρι. Μπορεί να τύχεις και αυτό. Όχι, τα λεφτά. Είσαι σίγουρη? Ναι. Σταματάει! Μπράβο, Φρόσο. €250 και σίγουρα κερδισμένη. Θέλω να δω όμως, εάν έριχνες, θα τύχαινες το κόκκινο για να τρελαθώ τελείως. Για πάμε. Ήτανε κίτρινο, θα έχανε! Μπράβο σου. Έκανες καταπληκτικό παζάρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πάντα τυχερή να είσαι. Αμήν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου, Φρόσο. Τα παίρνεις και φεύγεις. Μας τα πήρε. Οι τσέπες μου είναι λίγο πιο ελαφριές. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν δίνω μετρητά στους φίλους μου εδώ. Αλλά ακόμη περισσότερο χαίρομαι όταν συνεχίζεται το παιχνίδι. Ποιος θέλει να κάνει παζάρι μαζί μου? Θέλω τρεις παίχτες! Κώστα, έλα να παίξουμε. Άλλο ένα παίχτη. Άλλους δύο παίχτες βασικά. Γεια σου, Κώστα. Άννα, έλα να παίξουμε. Άλλος ένας, παρακαλώ. Ποιος θα είναι? Μάκη, έλα να παίξουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα από εδώ οι άντρες, από εδώ η γυναίκα. Πάω πρώτα στην Ανούλα με τον μπλε το καπελάκι, τη γραβάτα, τη χρυσή. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω με σένα. Γεια σου, Άννα. Τι θέλεις να κερδίσεις ιδανικά στο πιο μεγάλο μπαζάρι?
Δεν μπορώ να φανταστώ. Σκέψε το λίγο. Πάρε το χρόνο σου. Καλησπέρα στο Μάκη. Καλησπέρα. Από εδώ κάτω τι γίνεται, κάτσε εδώ. Όλα καλά. Και με τι ασχολείσαι? Είμαι μάγειρας. Λοιπόν, έχω μια απορία. Η μαγειρική βοηθάει για να ρίξει μια γυναίκα. Ο έρωτας λένε ότι περνάει από το στομάχι. Το έχεις εκμεταλλευτεί ποτέ? Δίνει έξτρα πόντους. Άρα το ξέρεις το δυνατό σημείο και το εκμεταλλεύεσαι. Πάντα, πάντα. Εύχομαι να βρεις το δυνατό σημείο και στο παιχνίδι να το εκμεταλλευτείς και να κερδίσεις, Μάκη. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό, μου θυμίζει λίγο μεσαίων, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Άστα, άστα, άστα. Κάπου θα πες κανένα μήλο. Από πού μας έρχεσαι εσύ? Είμαι από το Ήλιον, δημόσιος υπάλληλος και έχω και δύο κόρες. Να σου ζήσουν. Πες μας και τα ονόματα εκεί και στείλε και φιλιά. Η Λιδία και η Βαλέρια, και η Βαλέρια αύριο έχει γενέθλια. Βγάλε την περούκα, δεν θα γνωρίσουν τον μπαμπά. Θα τρομάξουμε, θα τρομάξουμε. Γεια σας, κορίτσια! Καλή επιτυχία στον μπαμπά, καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι. Και εσύ να χαιρετήσεις, βεβαίως. Γιο μου, το Δημήτρη και τη Βασιλικούλα. Γεια! Δημήτρη, Βασιλική! Και τώρα σηκωνόμαστε όλοι όρθιοι, παρακαλώ, για να υποδεχτούμε την πάντα όμορφη και έτοιμη Ελένη. Ευχαριστώ. Καλώς την. Καλώς ήρθες, Ελένη. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία. Πώς νιώθεις, πώς το βλέπεις το κοινό μας σήμερα? Πολύ δυνατή είστε. Πολύ δυνατή. Μου είναι απίστευτη. Τι μας φέρνεις? Τρεις φακέλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Ελένη μου. Έχω τρεις φακέλους. Έναν για τον κάθε έναν. Θα διαλέξει πρώτα η Άννα. Μετά θα διαλέξει ο Μάκης και μετά ο Κώστας. Πριν τους ανοίξετε, να σας πω ότι αυτός που έχει τον αριθμό 1 θα παίξει πρώτος. Αυτός που έχει τον αριθμό 2 θα παίξει δεύτερος. Και ο άλλος θα δει μια λέξη που ίσως τον τρομάξει. Για να δούμε και θα σας εξηγήσω στην πορεία. Ανοίξτε τους φακέλους. 1, 2 και κλέφτης. Πώς θα πας με τις κλεψιές? Δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχεις καμία σχέση, αλλά σήμερα θα πρέπει να εξοικειωθείς λίγο με το κλέψιμο. Θα καταλάβεις τι θέλω να πω στην πορεία. Είναι για καλό. Πρώτος παίκτης, Κώστας, ένα δίπλα μου. Νούμερο 1, παίζεις πρώτος. Θέλω να διαλέξεις. Μεταξύ της κουρτίνας νούμερο 3. Αν χειροκροτήσατε για την κουρτίνα νούμερο 3, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάνετε για το Λευτέρη που έρχεται! Πίψα πάνω τις μάντρες. Με τα χεράκια. Εδώ. Παπ! Κουρτίνα νούμερο 3, η κουτάκι Λευτέρη. Θα διαλέξω το κουτί. Οπα. Είσαι σίγουρος? Ναι. Κουτί. Δεν αλλάζει γνώμη με τίποτα, ε. Άστο, μην επιμένεις. Το κουτί. Το κουτί. Δεν επιμένω άλλο. Να ανοίξω την κουρτίνα νούμερο 3. Να την ανοίξω. Άνοιξέ την. Άνοιξέ την, Ελένη μου. Κουρτίνα νούμερο 3. Τώρα. Στην κουρτίνα νούμερο 3 είναι ένα λάπτοπ HP. Ταχύτητα, στυλ και ευκολία, ιδανικό για να το έχεις παντού μαζί σου. Ένα δώρο αξίας 350 ευρώ. Όχι. Μην κάνεις όχ. Έχεις κερδίσει το κουτάκι του Λευτέρη. Τι έχεις εκεί μέσα, βρε? Δεν ξέρω. Τώρα θα δούμε. Πάμε. Παντού υπάρχει ένα ζόγκ. Στο κουτάκι του Λευτέρη ήταν ο ζόγκ. Να το πάρουμε το ζόγκ, να το δώσουμε στον Κώστα και με λύπη να τον αποχαιρετήσω και να του πω να δώσει ένα φυλάκι στα κοριτσάκια του και από εμάς. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Μάκη, καλώς το να. Με το κόκκινο το καπελάκι σου. Έτυχε στο νούμερο 2, σωστά? Σωστά. Παίζεις δεύτερος. Θέλω να διαλέξεις μεταξύ. Εσύ θα πεις. Μεταξύ αυτού του φακέλου ή... Ή μήπως θέλεις το κουτάκι της Ελένης. Το φάκελο. Γιατί? Γιατί είναι ο Λευτέρης. Να το. Μ' αρέσει που με πιστεύουνε. Δεν θα επιμείνω παραπάνω.
Συνήθως ξαναρωτάω, αλλά τον είδα τόσο σίγουρο ναι. που θα ανοίξω το κουτί της Ελένης. Να δω τι έχασες. Ελένη μου! Στο κουτί μας είναι το Polymixer Multi Pro Go της Kenwood. Ένα δώρο αξίας 100 ευρώ. Και θα βοήθαγε και στο επάγγελμα. Έχεις μείνει με το φάκελο. Κρίμα, το ήθελες το Polymixer, ε. Πάμε όμως, πιστεύω στο Λευτέρη. Έτσι θέλω. Πιστεύεις και... εσένα. Θέλω να έχει κάτι καλό και εκτός μαγειρικής, αλλά να είναι το καλύτερο για σένα. Μη μου απογοητεύσεις το Μάκη, σε παρακαλώ. Έφυγα μετά. Πάμε! Μάκη, κερδίσεις ένα ταξίδι που θα λατρέψεις. Τρεις διανυκτερεύσεις στη Μάνη στο Bel Air Land του Hotel Brain. Του ομίλου με περισσότερα από 95 ξενοδοχεία σε τουλάχιστον 39 προορισμούς. Ένα δώρο αξίας 350 ευρώ. Να το χαρείς! Λοιπόν, ταξιδάκι στη Μάνη, πώς φαίνεται? Πολύ ωραίο. Μάνη, Μάνη, την τζίμπησε στη Μάνη. Μέχρι στιγμής όμως. Ωχ, πολύ καλά κάνεις και λες όχ. Γιατί, τι έλεγε το καρτελάκι σου? Κλέφτης. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή σου που θα χαρείς που είσαι κλέφτης εδώ στον πιο μεγάλο μπαζάρ. Γιατί μπορείς να κλέψεις το δώρο του Μάκη. Ή... αν δεν θέλεις το δώρο του Μάκη, μήπως θέλεις αυτό που κρύβει ο Λευτέρης? Όλο βγάζει πράγματα, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Α, να το ξεπρόβαλε. Μέχρι εδώ. Έχει μία γραβάτα, ταινία, δεν ξέρω, πες την όπως θες, η οποία κρέμεται μέσα από τα ρούχα του. Και είναι μακριά. Έχει χαρτονομίσματα, δεν ξέρω πόσο μακριά, ούτε τι χαρτονομίσματα. Βλέπω ένα εικοσάρικο. Αν τον θέλεις, θα την ξετυλίξει και το χρηματικό ποσό της ταινίας γραβάτας θα γίνει δικό σου. Αλλιώς, παίρνεις το ταξίδι του Μάκη και παίρνει ο Μάκης τη γραβάτα. Διάλεξε. Τι λέτε? Ταξίδι! Τι να κάνω? Ταξίδι στη Μάνη ή Μάνη. 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 Ποιο από τα δύο Μάνη μπερδεύτηκε? Λευτέρη. Λευτέρη Μάνη. Λευτέρη Μάνη. Θέλουμε το Μάνη. Τσίμπα τη Μάνη και καλό ταξίδι. Ο Μάκης τελικά έμεινε ακλόνητος. Σου δώσα τον κλέφτη και δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Τελικά δεν είσαι ούτε εδώ κλέφτης. Μπράβο ρε παιδάκι μου. Ούτε εδώ τόσο τίμια. Ορίστε, είδατε. Λευτέρη μου. Ναι. Έχουμε πεθάνει από την αγωνία. Κάτσε την πάρω και αγκαλιά. Θα μου πέσει η Ανέλα. Δείξε μας τι έχεις. Σιγά. Πάμε. Ωπα, τι έγινε. Ωπα. Ωραία. Έχασα το μέτρημα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πόσα είναι? Πάμε να μετρήσουμε, Ηλία. 2, 4, 6, 8, 10 και 10. 200 ευρώ! 200 ευρώ! Ορίστε η γραβάτα. 200 ευρώ είναι δικά σου. Θα σε στολίσω με αυτή την κορδέλα. Είναι δικιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Άννα μου, καλοφάγωτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χάρηκες? Ναι, πάρα πολύ. Και εγώ που σε γνώρισα. Γεια σου, Μάκη μου. Ευχαριστώ. Καλό ταξίδι στη Μάνη. Ευχαριστώ πολύ. Να μας φέρεις κανένα σουβενίρα, άμα θυμηθείς. Ό,τι θυμηθώ, τα πάντα θα τα φέρω. Να περάσεις τέλεια. Ευχαριστώ που παίξατε, παιδιά. Λευτέρη. Ηλία, χαίρετε. Με αυτό το χ, δεν ήξερα τι θα πει. Με μπέρδεψε πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσω. Ποιος θέλει να κάνει μπαζάρι μαζί μου? Ποιος ρε παιδιά? Κατερίνα, έλα να παίξουμε. Καλώς το Κατερινάκι. Καλησπέρα, γεια σας. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Πολύ χαμογελαστή, υπέροχη. Από πού μας έρχεσαι? Ευχαριστώ πολύ. Από τον Άλυμο. Κατερίνα μου, με τι ασχολείσαι? Είμαι φυσικοθεραπεύτρια. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το πράσινο. Το πράσινο. Με το ροζ πώς τα πηγαίνεις? Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Μ' αρέσει. Αφού σ' αρέσει, θα σ' αρέσει και το παιχνίδι μας. Έρχονται τα γουρουνάκια! Κάθε γουρουνάκι και ένα σκουμπαράς. Κάθε γουρουνάκι και ένα κερματάκι. Κερματάκι του ενός, των δύο, των πέντε ευρώ ή ζόγκ. 3 στον αριθμό τα ζόγκ, 11 στον αριθμό τα γουρουνάκια.
Βαθμολογική κατάταξη βλέπουμε στα δεξιά μας. Όσα ευρώ τυχαίνεις μέσα στο γουρουνάκι, τόσες θέσεις θα ανεβαίνεις στο βαθμολογικό πίνακα. Τα πράσινα ποσά είναι τα μαξιλαράκια σου. Όταν φτάσεις σε ένα μαξιλαράκι, μπορείς να ξαπλώσεις πάνω σε αυτό, να ξεκουραστείς και να πάρεις το ποσό που αναγράφεται. Όταν έχεις κατοχυρώσει ένα ποσό, μπορείς να φύγεις με αυτό. Αν πετύχεις μία φορά ζόγκ, θα στη χαρίσω. Στη δεύτερη φορά καίγεσαι και φεύγεις. Δεν το θέλουμε αυτό. Αισθάνεσαι τυχερή και είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις, ναι ή όχι? Ναι! Πρώτο γουρουνάκι, ποιο να σπάσουμε? Το 6. Γιατί το 6? Έτσι, αυτό θέλω τώρα. Θα ξεκινήσουμε το 6. Ωραία, δεν θα σου χαλάσω γατήρι. Ελένη μου, πώς είσαι σήμερα από δύναμη? Δυνατή. Να δούμε πόσα χτυπήματα θα σπάσεις στο νούμερο 6. Όχι απλά δυνατή. Ξεκινήσουμε καλά. Δεν θέλουμε ζόγκ. Σίγουρα όχι. Κρίμα θα είναι. 2 ευρώ! Μπράβο, Κατερίνα! Ξεκίνησες πάρα πολύ καλά. Έχεις φτάσει μία θέση πριν από τα 50 ευρώ το πρώτο μαξιλαράκι. Δεύτερη επιλογή, χωρίς άγχος. Δεν έχουμε πετύχει κανένα ζόγκ, οπότε πες μου το επόμενο νούμερο για το επόμενο γουρνάκι που θα σπάσουμε. Το 2. Είσαι σίγουρη? Το 2. Οπότε, Ελένη, γουρνάκι νούμερο 2. Εσπάστο, μωρέ. Ζόγκ. Λοιπόν, στη χαρίζω, γιατί είναι το πρώτο, όπως σου είπα. Την επόμενη φορά που θα τύχει ζόγκ, όμως, θα πρέπει να αποχωρήσεις από το παιχνίδι. Είμαστε ένα μαξιλαράκι μακριά από τα 50 ευρώ. Δεν θέλουμε να φύγεις, δεν θέλουμε άλλο ζόγκ. Πες μας το επόμενο γουρνάκι. Το 3. Το 3, λέει. Είσαι σίγουρη? Άλλη δεύτερη φορά δίπλα του, όχι λες? Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις. Το 5. Λοιπόν, τελική επιλογή. Τελευταίο νούμερο, ό,τι πεις τώρα, κλείδωσε και το σπάω. Εντάξει. Το 7. Γουρουνάκι νούμερο 7. Ελένη, θα το σπάσεις με το 1, με το 2, με το 3. Δεν θέλουμε ζόγκ, Ελένη. Δώσε μας ευρώ. Δώσε μας ζωή στο παιχνίδι. 1 ευρώ! Μπράβο! Μας έφυγε η ψυχή, αλλά γλιτώσαμε το ζόγκ. Φτάσαμε εσύ ως το πρώτο μαξιλαράκι, οπότε μπορώ να κάνω την ερώτηση. Θέλεις 50 ευρώ και να φύγεις, ή θες να συνεχίσεις ρισκάροντας να φύγεις με το απόλυτο τίποτα? Συνεχίζω! Σε πίστεψα! Και θέλω το επόμενο σου νούμερο. Μην το πάμε πάλι, ξέρεις τώρα, μπρος πίσω και αυτά. Πες με ένα νούμερο έτσι με σιγουριά, να το πάμε λίγο, να το πατήσουμε, ρε παιδί μου, να είμαστε σίγουροι. Το 1. Νούμερο 1. Το πρώτο γουρουνάκι. Σπάς το τώρα, σε παρακαλώ. 2 ευρώ! Μπράβο, Κατερίνα. Φοβερή κίνηση. Και με αυτή την τρίπλα έχει στάσει στα 100 ευρώ και το δεύτερο μαξιλαράκι. Τέλεια. Φεύγεις με 100 ευρώ, τώρα με ασφάλεια. Τα παίρνεις και δεν αγχώνεσαι. Ή συνεχίζεις και είσαι 3 ευρώ μακριά από τα 250 ευρώ και το τρίτο μαξιλαράκι μας. Συνεχίζεις ή σταματάς. Διεκδικείς όμως 1000. Μήπως τα 100 είναι καλά για να την κάνουμε? Όχι, θα ρίξω ένα ακόμα. Δεν το πίστεψα πολύ. Να μου το πεις πιο δυνατά, αν θες να συνεχίσεις. Ναι, συνεχίζω. Συνεχίζεις. Έλα εδώ, αγκαλίτσα. Πάμε για το επόμενο, πες το. Το 8. Το 8 θέλει, το 8. Είσαι σίγουρη? Σου δίνω την ευκαιρία να φύγεις με 100 ευρώ τώρα.
ή 100 ευρώ ή το σπάω. 8. Νούμερο 8. Ελένη, σπάστο! Ένα ευρώ! Μπράβο! Μπράβο, Κατερίνα! Ανεβήκαμε κι άλλο. Είμαστε 2 ευρώ πριν από το 250. Συνεχίζεις ή σταματάς. Μήπως η ασφάλεια είναι η καλύτερη επιλογή. Είσαι κορίτσι του ρίσκου. Μ' αρέσει να ρισκάρω. Σίγουρα. Σου αρέσει, αλλά θα ρισκάρεις. Έχει 2 ζόγκ μέσα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Σωστά. Το 10. Συνεχίζεις. Ναι. Συνεχίζει και θέλει το 10. Το 10 το καλό. Έλα εδώ. Αγκαλίτσα δεν ήμασταν και πριν. Να το χαλάσουμε τώρα. Καλά μας πήγε μέχρι στιγμής. Γουρουνάκι νούμερο 10. Δύο ευρώ! Μπράβο ρε Κατερίνα! Έχεις κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετρημένο και σωστό. Κατερινάκι μου, 250 ευρώ είναι δικά σου! Αν φύγεις τώρα, αν δεν φύγεις και τύχει ζόγκ, καληνύχτα. 0 μετά. Λέω να σταματήσω. Είσαι σίγουρη? Είμαι σίγουρη, ναι. Σταματάει με 250 ευρώ! Μπράβο Κατερίνα, αγκαλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έπαιξε, συγχαρητήρια. Μ' αρέσουν οι παίχτες που παίζουν safe. Έφυγες με 250 ευρώ, είναι δικά σου. Η ασφάλεια είναι ό,τι καλύτερο. Τα παίρνεις και φεύγεις, δεν αγχώνεσαι. Άμα τύχει ζόγκ, μετά δεν είναι ωραίο να φεύγεις με το 0. Και όχι τίποτα άλλο, στεναχωριέμαι κιόλας. Και δεν θέλω να στεναχωριέμαι, θέλω να χαίρομαι. Και πώς χαίρομαι? Χαίρομαι με το χειροκρότημα. Χαίρομαι με τη φωνή. Χαίρομαι όταν παίζω. Ποιος θέλει να κάνει μπαζάρι μαζί μου? Θάνο, έλα να παίξουμε. Έχεις fan club, τι γίνεται εδώ? Κάποιος πανηγυρίζει που παίζεις. Καλησπέρα. Καλώς το Θάνο. Έχεις φίλους εδώ στην Κερκίδα? Ναι, έχω. Ποιος είναι? Ο Νικόλας εκεί. Γεια σου ρε Νικόλα με το μαλλί το ωραίο. Ο Γιάννης εδώ. Και ο Γιάννης εδώ. Έχετε έρθει παρεούλα. Πολύ χαίρομαι. Νιώθεις τυχερός σήμερα? Έτσι νιώθω. Ωραίο παπηγιόν. Ταιριάζει και με τον παντελόνι. Και με τα παπούτσια. Φουλ στο κόκκινο. Νιώθεις ωραία που είμαστε οι δυο μας ή μήπως θέλεις να γίνουμε τρεις? Ας γίνουμε. Ποιον θα φωνάξεις? Δεν χρειάστηκε να τον φωνάξεις καν. Δεν πρόλαβε να πει κουβέντα. Αντίδραση καμία. Αντίδραση καμία, μπήκες κατευθείαν τον τρέλανα στον άνθρωπο. Γεια σου, Λευτέρη. Καλησπέρα σου, Ηλία. Θάνος. Λευτέρη μου, τι έχεις εδώ για το Θάνο, έλα λίγο πιο εδώ. Εγώ έχω δύο φακελάκια. Και ξέρεις τι παιχνίδι θα παίξουμε, έτσι? Τι θα παίξουμε? Ξέρεις τι παιχνίδι θα παίξουμε? Όχι, για πες μου. Συνάλλαγμα. Σημαίνει ότι έχω φακελάκι που έχει σλότι Πολωνίας. Σλότι, έχεις πάει Πολωνία? Όχι. Μπορεί να πας τώρα. Και πουλα Μποτζουάνας. Πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο. Ξέρεις ποιο θέλεις? Μη μου πεις! Ποιος θέλει να κάνει μπαζάρι μαζί μου? Πώς σε λένε εσένα? Σάντι, α, το έχεις πάνω. Για έλα εδώ, μου κίνησες την περιέργεια που δεν σε έβλεπα. Έλα Σάντι, έλα να παίξουμε. Καλώς το κορίτσι το όμορφο. Λοιπόν, από πού μας έρχεσαι, πες μας λίγα πράγματα για σένα. Λοιπόν, έρχομαι από την Πετρούπολη. Είμαι αισθητικός. Ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Έχεις κάποια έτσι, ασχολία που σου αρέσει, κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα ενδεχομένως? Ο χορός. Τι χορό? Έκανα μπαλέτο πολλά χρόνια. Μπαλαρίνα. Θα μας κάνεις μια πυρουέτα ή κάτι ή όχι? Αυτή να κάνω. Να κάνω μας... την υπόκληση. Την υπόκληση, την υπόκληση. Woo! Κυρία. Λοιπόν, επιστροφή στο παιχνίδι. Θάνο, θέλω να επιλέξεις μεταξύ
Πούλα Μποτσουάνας, Ζλότι Πολωνίας. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά μεταφράζονται σε ευρώ. Η απάντηση βρίσκεται μέσα στο φάκελο. Εσύ πρέπει να φανταστείς πού βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσό, σε ποιο συνάλλαγμα και σε ποιο φάκελο. Πολωνία. Θα πας Πολωνία ή θα πας Μποτσουάνα. Ζλότι. Παπα. Πώς? Ζλότι. Δεν έχει πάει Πολωνία, αλλά την έχει την προφορά. Φέρε τα Ζλότι, πώς τα πες. 1163 είναι δικά σου. Άρα η Μποτσουάνα πηγαίνει στο κορίτσι εδώ το όμορφο, την μπαλαρίνα μας. Σάντι. 2917, Πούλα Μποτσουάνας. Ή μήπως θέλεις να κάνεις αυτή την υπόκληση στην κουρτίνα νούμερο 1. Πίσω από την κουρτίνα 1 μπορεί να κρύβεται δώρο, μπορεί να κρύβεται ποσό, μπορεί να κρύβεται και το απόλυτο τίποτα. Η απόφαση όμως είναι δικιά σου. Ωραία. Αποφάσισε. Για πες. Το φάκελο. Σίγουρα πάμε με τα ευρώ. Ναι. Εύχομαι να είναι πολλά. Κουρτίνα νούμερο 1. Ελένη, τι χάσαμε. Μπράβο! Αντί ήταν η μπουγάδα του Ζόγκ, όσα δεν στέλνει στο καθαριστήριο δηλαδή. Μπράβο ρε κορίτσι μου. Και πάμε να δούμε πόσα ευρώ είναι τα 2.917 Πούλα Μποτσουάνας όλοι μαζί. Να πάμε. 200 ευρώ. Συγχαρητήρια Σάντι. Πάρα πολύ. Έπαιξες πολύ καλά, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που σε γνώρισα. 200 ευρώ δικά σου, έλα το Θάνο μου. Έχεις μείνει μετά. Ζλότι. Ή μήπως θέλεις την Ελένη με το κουτί της. Το κουτί. Να το πάρω. Σίγουρα. Λέγε. Το κουτί. Τα πήρα. Θέλω να δω. Πραγματικά, αυτός ο γλωσσοδέσης εδώ, πώς το πες πάλι. Ζουλότι. Τρελαίνομαι για την προφορά. Πώς το κάνεις αυτό, δεν ξέρω. Πόσα είναι αυτά τα 1163 ζουλότι Πολωνίας. 250 ευρώ! Μόλις έκαναν φτερά μαζί με το φάκελο. Κέρδισες το κουτί της Ελένης. Τι κέρδισες. Θέλω να μάθω. Κουτάκι, Ελένη μου. Ένα δώρο που θα σε φέρει στην καλύτερη φυσική κατάσταση. 10 συνεδρίες πρεσοθεραπείας σε συνδυασμό με 10 συνεδρίες EMS από την εταιρεία Nice Cryo. Ένα δώρο αξίας 420 ευρώ. Μια χαρά, τέλεια, τέλεια. Συγχαρητήρια Θάνο και χάρηκα που σε γνώρισα. Καλά και εγώ το ίδιο. Έκανες πολύ καλό μπαζάρι, μπράβο σου, μπράβο. Τι ωραία που παίζουμε, αλλά κυρίως τι ωραία που περνάμε. Όποιος περνάει καλά. Όποιος περνάει καλά, χειροκροτάει και φωνάζει δυνατά! Θέλετε κι άλλο? Θέλετε να διαλέξω δύο παίχτες? Ποιος θέλει να κάνει μπαζάρι μαζί μου? Σπύρο, έλα να παίξουμε. Θέλω ένα παίχτη. Χρήστο, έλα να παίξουμε. Καλώς στο Γίγαντα, γεια σου Σπύρο μου. Καλησπέρα. Καλώς και το... Οπ, τι γίνεται. Μια χαρά, εσύ. Κοιτάξτε εδώ, έχω τελαθεί. Τι ωραίος που είσαι, ρε φίλε. Πολύ καλός, έτσι. Τέλειο, τι είναι αυτή η κοτσίδα εδώ. Για Χρήστο ξεκίνησα, αλίκη ήρθα. Η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά και τις μπλεξούδες. Έχεις κάποιο χόμπι, κάποια ανασχόληση, κάτι που... Θα μας ενδιέφερε έτσι, θα μας έκανε κλικ, κάτι που θέλουμε να μάθουμε για σένα και δεν το ξέρουμε ενδεχομένως ή δεν φανταζόμαστε. Το ψάρεμα μου αρέσει πάρα πολύ. Παιχταράς, μ' αρέσεις. Και εμένα μου αρέσει το ψάρεμα γι' αυτό. Γεια σου Σπύρο. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό, βασιλιάς? Λιοντάρι στο ζώδιο γι' αυτό. Ο βασιλιάς της ζούγκλας. Μήπως θα γίνεις και ο βασιλιάς του επεισοδίου μας. Ήρθες για να μας κατακτήσεις. Και με τι ασχολείσαι, βασιλιά μου? Είμαι τεντάς. Βάζω τέντες. Πολύ ωραίο. Σκίαση λοιπόν. Έλα λίγο πιο κοντά μου. Θα παίξετε για τα ίδια δώρα, αλλά ο καθένας για τον εαυτό του. Θέλετε την κουρτίνα νούμερο
δύο. Ή μήπως θέλετε... Βλέπω κάτι πορτοκαλί που μου έχει τρελάνει τον εγκέφαλο αυτή τη στιγμή. Να έρχεται προς εδώ. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Τι έχεις κάνει πάλι ρε άνθρωπε. Τίποτα, βρήκα κάτι πρόχειρο και έβαλα πάνω μου. Τι είναι αυτό. Είδα το φίλο μου εδώ και λέω κάτσε να μπω κι εγώ μέσα. Να ταιριάζουμε. Πώς τον βλέπεις. Ωραίος. Καλό. Εσύ έβγαινες έτσι για καφέ δηλαδή. Προχτές έτσι. Άνετα. Εγώ του το δάνεις. Να σας πω. Παιδιά. Θέλετε την κουρτίνα νούμερο 2 ή το κουτάκι του Λευτέρη. Μπορεί ο καθένας να διαλέξει για τον εαυτό του. Αν θέλετε και οι δύο, ας πούμε, την κουρτίνα, θα το δώσω επί δύο. Έχεις την πρώτη επιλογή. Κουρτίνα ή κουτί. Το κουτί. Είσαι σίγουρος. Ναι, είμαι σίγουρος. Γιατί. Πιστεύω ότι θα μου δώσει κάτι καλό. Το εύχομαι. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Ελπίζω να είναι κάτι καλό. Σπύρο, την κουρτίνα ή το κουτί. Ξαναλέω, μπορείς να τα πάρεις και τα δύο, παρότι έχει διαλέξει το Λευτέρη και το κουτάκι του. Ο Χρήστος, πώς θα το πάρεις και εσύ το κουτί. Εγώ θα πάω στην κουρτίνα. Μη σε βάζω να τσακώνεις να τα βρεις δύο φορές. Ευχαριστώ που μας σκέφτεσαι, ρε αδερφέ, πραγματικά. Είσαι μεγάλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο μου, διάλεξες το μικρό κουτάκι του Λευτέρη. Και εγώ αναρωτιέμαι, τι έχεις από εκεί κάτω, Λευτέρη μου. Τελικά στο κουτάκι ήταν το ζωνκάκι. Δεν έκανες καλή επιλογή, Χρήστο, λυπάμαι. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Κάποια άλλη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ που έπαιξες. Πάρε τις κοτσίδες σου και γύρνα στη θέση σου. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Γεια σου ρε Σπύρο Βασιλιά. Καλησπέρα. Τι λες να έχει από εκεί πίσω, κάτι καλό βλέπεις. Ήδη βλέπω κάτι καλό. Γεια σου ρε Ελένη. Χαμογελάς. Αλλά παρατείνεις την αγωνία μας και δεν θέλουμε άλλο. Τι έχει από πίσω η κουρτίνα νούμερο 2. Στην κουρτίνα 2 είναι ένα σετ με οικιακές συσκευές, ένας φούρνος μικροκυμάτων inox, μία φριτέζα αέρος 12 λίτρων και μία επαναφορτιζόμενη σκούπα stick 3-1, όλα από τη Vico. Ένα δώρο συνολικής αξίας 350 ευρώ. Καλό. Καλό. Βασιλιά μου Σπύρο, θέλεις να φύγεις με αυτό που μόλις κέρδισες ή μήπως θα σε δελεάσει κάτι που θα βγάλει από την τσέπη του ο άνθρωπος με τα 1000 δάχτυλα, τις 1000 σκάλτσες και τις 52.000 διαφορετικές φωνές. Κάτσε λίγο. Τέρι μου, τι έχεις εκεί. Βάστα, Ηλία, τρέμει, βάστα. Πω, εντάξει, κάτσε μισό λεπτό. Τσιμπιδάκι. Τι είναι αυτό εδώ. Αφαιρώ ότι έχει μείνει από την περούκα πάνω μου. Απάνω μου. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Θέλει να πει ότι έχει και ένα φακελάκι στην άλλη τσέπη. Και το τσιμπιδάκι να το βγάλω γιατί. Λοιπόν, έχεις κερδίσει κάτι που από ό,τι θα σου άρεσε. Μήπως θέλεις με το τσιμπιδάκι να βγάλει από το φακελάκι κάτι πολύ μεγαλύτερο ή μήπως το απόλυτο τίποτα, δεν ξέρω. Είδαμε ζόγκα, αλλά μήπως υπάρχει κι άλλο. Δεν ξέρω. Πρέπει να διαλέξεις. Πάρτα και φύγε, λένε. Αλλά ο φάκελος του Λευτέρη, αυτό το μικρό φακελάκι μπορεί να είναι τεράστιο. Μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρό. Δεν ξέρω. Το φακελάκι. Μα σε γέλασες, ε. Για κάτω πάλι, αυτό μ' άρεσε. Το φακελάκι. Πολύ ωραία. Έφυγαν οι ηλεκτρικές συσκευές, δεν τις έχουμε κερδίσει πια, τις απαρνήθηκες και όλα καταλήγουν στο μικρό φακελάκι του Λευτέρη που με χειρουργική ακρίβεια... Σε παρακαλώ. ...θα βγάλει έξω το περιεχόμενο. Για πάμε, γιατί έχω πολλή αγωνία τώρα. Τι είναι αυτό. Μπράβο ρε Σπύρο! Συγχαρητήρια, είσαι χαρούμενος. Μια χαρά. Καλύτερα τα λεφτά από τις συσκευές. Ήταν η σάξη, οπότε πήγαμε, τη χάσαμε, παίξαμε, διασκεδάσαμε. Να σε καλά ρε Σπύρο μου. Έχεις φοβερή ψυχή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ χαίρομαι όταν βλέπω αληθινά χαμόγελα στους παίχτες μου. Να φεύγουν χαρούμενοι, αυτό θέλω, να δίνουμε χαρά. Μαζί με τα δώρα να χαμογελάμε κιόλας. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου κιόλας, δεν το κατάλαβα! Τι ωραία περνάμε! Έρχεται ο μεγάλος τελικός!
μετά από την κατάταξη της ημέρας, σκέτη μου. Ηλία μου, η τελική κατάταξη είναι η εξής. Ο Θάνος είναι στην πρώτη θέση με δώρο αξίας 420 ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Μάκης με ταξίδι αξίας 350 ευρώ. Και στην τρίτη θέση είναι ο Σπύρος με 300 ευρώ μετρητά. Γεια σου Θάνο! Συγχαρητήρια! Είσαι ο μεγάλος νικητής της ημέρας, έχεις κερδίσει το μεγαλύτερο δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι. Κι εγώ χαίρομαι πολύ, έκανες και ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στο μεγάλο τελικό. Άρα έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο δώρο της ημέρας! Ποιο είναι αυτό, άραγε, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να το διεκδικήσεις θα πρέπει να μου δώσεις πίσω αυτό που έχεις ήδη κερδίσει για να έχεις μια ευκαιρία να ποντάρεις σε μία από τις τρεις πόρτες που βλέπεις μπροστά σου και αν την πετύχεις, τότε θα κερδίσεις το μεγάλο δώρο. Αλλά θέλεις να ρισκάρεις, ναι ή όχι? Έχω ήδη διαλέξει την πόρτα. Και έχει μπει και μέσα, συγχαρητήρια, θα παίξει! Μπράβο ρε Θάνο, μ' αρέσεις. Είσαι σίγουρος, μόλις πήραμε πίσω το δώρο σου, έχεις σίγουρα κερδίσει κάτι ή μήπως όχι. Για να δούμε τι θα γίνει στο τελικό. Όλα μπορούν να ανατραπούν, το μόνο σίγουρο είναι ότι στο τελικό δεν υπάρχει ζόγκ. Έχουμε τρεις πόρτες. Πόρτα νούμερο 1. Πόρτα νούμερο 2 και ένα πιο δυνατό χειροκρότημα για την Ελένη που κάνει παρέλαση. Πόρτα νούμερο 3. Μόνο μία από αυτές τις πόρτες κρύβει από πίσω της το μεγάλο δώρο της ημέρας. Οι άλλες δύο κρύβουν επίσης δώρα. Η μία κρύβει ένα καλό δώρο, η άλλη κρύβει ένα πολύ καλό δώρο, αλλά η τρίτη κρύβει αυτό που θα ήθελες περισσότερο απ' όλα. Το μεγάλο δώρο της ημέρας, όπως είπα και πριν. Σε ποια πόρτα θα ποντάρεις? Στο 3. Το έχεις σκεφτεί από πριν? Ναι. Άρα, ό,τι και να σου πω, δεν θα σου αλλάξω γνώμη, έτσι? Έτσι. Έχεις λοκάρει, πόρτα νούμερο 3. Ναι, ναι. Okay, πόρτα νούμερο 3, λοιπόν, ο Θάνος. Ποντάρει στη δεξιά μας πόρτα, στην τρίτη πόρτα. Αλλά δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από την πόρτα νούμερο 2. Θέλω να δω την πόρτα νούμερο 2. Ελένη! Στην πόρτα νούμερο 2 έχουμε ένα ταξίδι στη μαγευτική Μάλτα. Αεροπορικά εισιτήρια και 5 ημέρες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Μεσαιωνική άβρα, υπέροχα τοπία, πεντανόστιμο φαγητό και ατελείωτες βόλτες στα πέτρινα σοκάκια της. Ένα δώρο από τη Signature Travel αξίας 750 ευρώ. Και εγώ θα πάω τέρμα αριστερά στο νούμερο 1 για να δούμε τι χάσαμε. Ελένη, πόρτα νούμερο 1. Εδώ ήταν το μεγάλο μας δώρο. Στην πόρτα νούμερο 1 έχουμε ένα δώρο που μας πηγαίνει παντού. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 1.450 ευρώ από την Gorgolis ΑΕ, τη νούμερο 1 εταιρεία σε πωλήσεις δικύκλων. Το ηλεκτρικό ποδήλατό μας έχει αυτονομία 80 χιλιόμετρων, 4 επίπεδα ηλεκτρικής υποβοήθησης, αποσπόμενη μπαταρία και ψηφιακή οθόνη. Αυτό δεν είναι ποδήλατο. Αυτό είναι μηχανάκι. Πας παντού. Απίστευτο. Αλλά το χάσαμε. Πώς? Και ήθελα ένα. Και ήθελες ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ε? Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όντως δεν πειράζει, γιατί σίγουρα κάτι έχεις κερδίσει. Χάσαμε το ηλεκτρικό ποδήλατο, χάσαμε το ταξίδι στη Μάλτα και όλα αυτά έγιναν για να καταλήξουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο, ακριβώς σε αυτή την πόρτα, στην πόρτα νούμερο 3. Θάνο! Τι έχεις κερδίσει, Θάνο? Ένα δώρο που σίγουρα θα το χαρείς. Στην πόρτα νούμερο 3, λοιπόν, είναι ένας καναπές που γίνεται και κρεβάτι για να φιλοξενείς όσους αγαπάς. Ευρύχωρος, στυλάτος και απίθανα άνετος, συνδυάζει ποιότητα και ανθεκτικότητα. Ένα δώρο από τη Φιλιάνα αξίας 670 ευρώ.
Γεια σου, Ρεδάνο. Καλό ρίσκο στο καναπέ και το κρεβάτι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Δυνατό χειροκρότημα στον νικητή μας. Γεια σου, Δάνο. Τόσο ωραία που περάσαμε. Έχω χάσει το μυαλό μου, έχω τρελαθεί. Ό,τι δώσαμε δεν συγκρίνεται με αυτά που έχουμε να δώσουμε στη συνέχεια. Έχουμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα πιο μεγάλα. Εδώ, στο πιο μεγάλο μπαζάρι, κάθε απόγευμα στον Αλφα. Bye!